Ο τείχος είναι 10 μέτρα, περισσότερα, και 3 επί 6-8 μέτρα. Δεν μπορείς να βλέπεις το sky. Τι πώς τη λένε εκεί. Ουρανό. Ουρανό. Ουρανός. Με λένε Χασάν, Χασάν Όξους. Είμαι από την Τουρκία, με περιοχή στην Αντιοχία, κάτω Κιλικία. Γεννήθηκα και μεγάλωσα εκεί και πάντα ενδιαφέρον με κοινωνική προβλήματα. Γιατί δεν μπορώ να γύρισω πίσω μου, πλάτη μου, για το κόσμος όπου χρειάζει βοήθεια. Μπορούμε να αλλάξουμε κάτι στη ζωή μας. Και πάντα συμμετέχω με άλλες μειονότητες που έχουν πρόβλημα. Γυναίκες, εργάτες, φοιτητές, όταν κάνουν συγκέντρωση, πάντα συμμετείχα μαζί τους. Και φυσικά είχαμε πρόβλημα πολύ με Τούρκος κράτος. Δυσκόλευα πολύ στη ζωή μου στη Τουρκία. Όταν ήμουν φοιτητής, όταν δούλευα, το Τουρκός κράτος θέλει να αλλάξει ψυχή μας, καρδιά μας, όπου είσαι. Φυλακές θέλει να σου πω αν θέλεις να κάνεις μουσική, να ζωγραφίζεις, πρέπει να παραδέχεις ότι σου θέλουμε. Δηλαδή να αλλάξεις μυαλό σου, να αλλάξεις καρδιά σου, να άλλη λέξη, να σκοτώσεις τον αυτό σου, έτσι να αλλάξεις. Αυτό είναι απίθανο. Απίθανο. 13 χρόνια περίπου ήμουν στη φυλακή και έτσι έπρεπε να φύγω από την Τουρκία. Ήρθα στην Ελλάδα και πήρα πολιτικό ασύλο. Εγώ πριν είχα σχέδια να έρθω στην Ελλάδα, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ ο Θάλες, ο Σοκράτες, ο Πλάτων, ο Αριστοτέλες. Όταν ήμουν στη φυλακή, όταν ήμουν στο απαργία πεινάς, μίλησαμε μαζί και μου έδωσαν πολύ δύναμη να σας πω. Γιατί όταν απεργία πεινάς δεν φάτε καλά, αλλά μυαλό σου, καρδιά σου σε κρατάει ζωντανή. Και για καρδιά σου και μυαλό σου πρέπει να δώσεις κάτι, ενεργία ας πούμε. Και αυτή τη στιγμή είναι Αριστοτέλης ήταν εκεί, ο Πλάτων ήταν εκεί. Έτσι είναι, μου άρεσε πάρα πολύ η φιλοσοφία, μυθολογία. Είχα σχέδια, είπα, και άλλα ήρθα με άλλο τρόπο. Εντάξει, δεν είναι σημαντικό. Ήμουν στην Ελλάδα, ήμουν στην Αθήνα. Στην αρχή ήταν δύσκολο τη ζωή μου εδώ. Και δεν ξέρεις τη γλώσσα, αν θέλεις να μπεις μέσα στη κοινωνία, μέσα στη ψυχή της Ελλάδα, πρέπει να μιλάς, πρέπει να μαθαίνεις ελληνικά. Πήρα βοήθεια πολύ από τη δικηγόρος μου, Κατέρνα Κομίτα. Είναι, πώς λένε, σαν φως. Πήρα βοήθεια πολύ από τη GCR. Βρήκα δουλειά, γιατί δεν μπορώ να μείνω χωρίς δουλειά. Πρέπει να δημιουργώ κάτι. Πρέπει να δώσω κάτι στο κοινωνία, στη ζωή. Και έτσι όταν ήμουν έξω από το σχολείο πήγα να βοηθήσω στην οικογένεια μου. Κάνω ρούχα, αυτή είναι η δουλειά τους. Έτσι έμαθα να ράβω. Δούλεψα δύο δουλειά πρώτο χρόνο. Από το πρωί μέχρι 12, μετά από το 1 ώρα μέχρι 7-8. Έτσι να συνεχίζω, γιατί ήθελα να σταματώ πάνω από το πόδια μου. Πάντα έτσι είμαι. Γιατί
Έχω χέρια, έχω κεφάλι, έχω καρδιά, μπορώ να κάνω κάτι, μπορώ να δουλέψω. Πάω στο Διερή College, στο GCR, κάνω εκεί διερμηνία, πάω στη μεταδρασή, εκεί μαθαίνω ελληνικά. Θέλω να τελειώσω κοινωνιολογία. Βλέπω ταινίες, ντοκιμαντέρ. Αυτό είναι με βοηθήσει πολύ να ενταχτώ μέσα στη ελληνική ζωή. Έκανα μια μικρή κήπο μπροστά στο σπίτι μου. Ζούμε μαζί εκεί με μέλισσες, με πεταλούδιες, με παπουλιά, με τον ήλιο και με το σύμπαν, φεγγάρι. Έτσι είναι ζωή μου. Να καλέσω φίλους μου εδώ, να μαγειρεύουμε μαζί, να φάμε μαζί, να κάνουμε παρέα, να μοιράζουμε κουλτούρα μας, να δείξουμε αγάπη, να δείξουμε πώς είμαστε ευτυχισμένοι όταν κάνω κάτι για σένα και εσύ κάνεις κάτι για μένα. Έχει μόνο μικρή πληγούρη, ναι. Και τσιμάρι, σιριγάνι, τσιμάρι, βασιλικό, σάλτσα, ντομάτα. Ναι. Όταν ένα πολύ... Αλλά όταν κοίταξε είναι πολύ πως δεν είναι το ίδιο καθημερινό. Όχι, δεν είναι ίδιο. Γιατί κάθε μέρα μαθαίνεις κάτι. Καινούρια λέξη, καινούριο όνειρο, καινούριο τραγούδι. Νιώθεις είναι, ζωή σου καθημερινά αλλάζει. Αυτά είναι εξαρτάται πως κοιτάς τη ζωή. Αν κοιτάς με αισιοδοξία, μπορείς να νιώθεις αλλαγή στη ζωή σου. Αν είσαι από αισιοδοξία, φυσικά θα βαρεθήκες. Καθημερινά το ίδιο, το ίδιο. Όχι, δεν είναι ίδιο. Αν βελτιώθεις, βελτιώνεις τον εαυτό σου, δεν είναι ίδιο. Έμαθα πολύ από την ελληνική κοινωνία. Εγώ περιγράφω τον εαυτό μου με ανοιχτό μυαλό. Κουλτούρα είναι πολύ σημαντική. Πώς θα σκέφτεις. Πώς να βλέπεις τη ζωή. Ελλήνες μάθαιναν να σκέφτω, να γίνω περισσότερο ανοιχτό. Ελληνική κοινωνία είναι ανοιχτό κήπο. Αν θέλεις να μπεις, έλα. Αν θέλεις να δώσεις κάτι στην κοινωνία, έλα. Μέσα στο φυλακή έμαθα να παίζω κιτάρα. Έμαθα αραβικά, έμαθα αγγλικά. Γιατί ήθελα να δημιουργώ καινούριο σχέση με τη ζωή. Όλα τα πράγματα μετά απαργία πεινάς. Αλλά κερδίσαμε πολλά πράγματα. Να πάρουμε μικρή ραδιόφωνο, μιλήσαμε με η οικογένεια μας, να γράψουμε γράμμα τους φίλους μας. Κερδίσαμε βιβλίο μας, κερδίσαμε κιτάρα, μουσική, κερδίσαμε στήλο, χάρτη. Ως άνθρωπος, δημιουργούμε σημασία. Γιατί όταν κοιτάξαμε τη ζωή, μόνο τη ζωή δεν έχει σημασία να πούμε. Γιατί όλο ο άνθρωπος δίνει σημασία στη ζωή. Έχω πολλά όνειρα, πολλά σκόπο. Θέλω να κάνω για το κοινωνία πρώτα. Γιατί εγώ βρήκα τον εαυτό μου στο κοινωνία.
αν δεν κατάφερα κάτι, όχι, θα προσπαθώ πάλι, πάλι, πάντα πάλι. Γιατί η ζωή είναι πάντα, έχει πορεία στο μέλλον, δεν υπάρχει στο πίσω. Αν ξέρεις τι θέλεις, αν έχεις φαντασία, μπορείς να δημιουργείς τρόπο. Αν δεν έχεις φαντασία, μόνο θα γυρνάς. Αν δεν υπάρχει τρόπο, εσύ να δημιουργείς τρόπο σου στη ζωή. Φυλακή δεν είναι μόνο γύρω-γύρω σου. Φυλακή στο μυαλό μας. Όταν έχουμε τείχο στη καρδιά μας, στη μυαλό μας, δεν μπορείς να νιώθεις τη ζωή σου, να δημιουργείς τον εαυτό σου. Φυλακή έξω, αφυλακή μέσα. Στο μέσα είναι όλο γύρω-γύρω υπάρχει τείχος. Αλλά μυαλό μου είναι ελεύθερος. Καρδιά μου είναι ελεύθερος. Όπως άνεμο, όπως πουλιά. Thank you.